Hello, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω είστε πραγματικά καλά. Είμαι η Ζωή και καλώς ήρθατε ξανά πίσω στο κανάλι μου. Όπως είδατε και από τον τίτλο του βίντεο, σήμερα έχουμε ένα μακιγιάζ. Η αλήθεια είναι ότι έχω κάνει ήδη τη βάση μου, νομίζω φαίνεται. Δεν ήθελα να σας δείχνω ξανά και ξανά τη βάση μου. Είναι η βάση που κάνω τις τελευταίες φορές και εδώ στο YouTube. Τα έχετε δει στα βιντεάκια μου. Βέβαια, εγώ θα αφήσω και τα προϊόντα που έχω χρησιμοποιήσει και θα χρησιμοποιήσουμε μαζί από κάτω. Όπως σας έχω ξαναπεί, μπορεί καμιά φορά να αργήσω να τα γράψω από κάτω, διότι το βίντεο το ανεβάζω πάνω στο πατρικό μου, γιατί εδώ δεν έχω πολύ καλό σήμα. Οπότε μετά όταν έρχομαι εδώ, καμιά φορά το ξεχνάω και αργούν να ανέβουν, αλλά πάντα τα γράφω. Αν δείτε ότι κάτι καμιά φορά, γράψτε το στο σχόλιο, πείτε Ζωή, hello, ξύπνα, τα ξέχασες. Οπότε, τέλος πάντων, πάμε να κάνουμε το μακιγιάζ που έχετε δει ήδη στο thumbnail. Όπως είπαμε, έχουμε κάνει ήδη τη βάση, θα τα αφήσω όλα από κάτω, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ αυτά τα δύο προϊόντα foundation από τις Κατρίες με τη Wet n Wild, συνδυάζονται υπέροχα και κάνει μια αρκετά full κάλυψη, θα έλεγα, μέτρια προς full. Μ' αρέσει πάρα πολύ, τέλος πάντων μη πολύ λογό. Το μακιγιάζ που θα κάνουμε σήμερα το έχω δει κάπου στο Instagram, μια κοπέλα κάτι έτρωγε, αυτή κάνει ASMR βιντεάκια και μου άρεσε το μακιγιάζ της, το είδα πριν πάρα πολύ καιρό, μπορεί να είναι και πριν ένα μήνα, ενάμιση, αλλά θυμάμαι ότι ήταν glitter σήμερα εδώ πέρα με eyeliner, ζυβισμένο ή σκιά, δεν θυμάμαι. Απλά εγώ θα το κάνω λίγο πιο δικό μου, εννοείται δεν έχουμε τα ίδια προϊόντα με την κοπέλα αυτή και δεν θυμάμαι καν πώς τη λένε. Απλά επειδή το είδα, με έκανε ένα εμπνευστό από εκείνη και να το κάνω λίγο πιο πάνω σε μένα. Θα βάλω λίγο τόσο όσο με το πινέλο μου που έχω εδώ, αλλά θα το καθαρίσω. Αλλά είναι ήδη τα ίδια χρώματα που θα χρησιμοποιήσω, οπότε δεν με πειράζει. Θα πάρω από την M.U.A.T. Flora Fantasy, δεν μας νοιάζει παλέτα, απλά σε περίπτωση που την έχετε, και θα πάρω αυτό το ανοιχτό χρώμα. Είναι απαλό ροζ και θα το βάλω εδώ στην κόχη. Αλλά εμένα είναι σαν να είναι το δικό μου το χρώμα. Ροζίζει ή σαν μόνο δερματή ροζ, δεν ξέρω αν μπορώ να το περιγράψω πιο καλά από ό,τι κάνω τώρα. Θα πάω, απλά ήθελα να κάνω έτσι μια δοκιμή και θα πάω από τις W7 της Seduced Palette, την καταγαπώ αυτή, τη λατρεύω, έχει πολύ ωραία χρώματα, και θα πάω στην απόχρωση Temptation που είναι αυτό εδώ πέρα και με απαλό έτσι χεράκι θα έρθω και θα το απλώσω σε όλο μου το κινητό LED. Είναι σαν βρεγμένο, δεν ξέρω αν μπορείτε να το καταλάβετε. Είναι σαν να είναι βρεγμένη η σκιά. Και ή αλλιώς σαν να είναι υγρή. Τώρα θα έρθω με τη σκιά, με το πινέλο μου αυτό στην ίδια παλέτα και θα πάρω απαλά την απόχρωση Touch που είναι έτσι γκρι γλυκιά του πουρου, δεν ξέρω, ίσα μόνο, δεν ξέρω αν έχει γράψει κιόλας πάνω στο πινέλο μου και ίσα μόνο για να έρθω να κάνω τσουπ τσουπ λίγο. Μ' αρέσει πάρα πολύ και έτσι να το αφήσω, αλλά θα το πάμε λίγο παραπάνω όπως το είδα. Εκείνη η κοπέλα, αν δεν κάνω λάθος, είχε... είχε eyeliner μεν, αλλά το είχε με τη σκιά. Εγώ λέω να μην το κάνω έτσι και να κάνω κανονικό eyeliner. Διότι είναι δύο τα δεινά. Το ένα είναι μπορεί να μην το πετύχω με σκιά και να μην έχω τόσο έντονο αποτέλεσμα και το δεύτερο είναι μη και δεν μου πάει τόσο
έτσι λόγω ότι είναι αυτής και λίγο έντονη. Εκτός κάμερας θα κάνω το eyeliner μου και το eyeliner που θα χρησιμοποιήσω είναι της Wet n Wild, το Mega Liner, αυτό εδώ πέρα, που μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει ένα υπέροχο βουρτσάκι, λεπτεπίλεπτο, άλλο πράγμα. Οπότε πάω να κάνω το eyeliner και πιστεύω. Έκανα και τις γραμμές μου του eyeliner. Είναι παιδιά ίδιες, αλλά δεν ξέρω γιατί πάντα στην κάμερα ή έτσι όπως το βλέπω εγώ εδώ πέρα στο monitor, στην καμερούλα από δίπλα, ότι δεν είναι ίδιες. Κάθε φορά το ίδιο νιώθω, αλλά είναι πραγματικά ίδιες καθώς το βλέπω και μπροστά μου στο καθρέφτη. Μ' αρέσει πάρα πολύ και βολεύει πάρα πολύ αυτό το βουρτσάκι που... Αν σας δυσκολεύουν ή έχετε λίγο αυτό το πετσάκι εδώ πέρα, πάρτε αυτό το eyeliner και είναι πολύ μαύρο, φαίνεται, μια φορά το περνάς. Δεν τρέχει, δεν σιμουντζουρώνει, μένει και έτσι αναλύωτο για αρκετές ώρες. Είναι οικονομικό, έχει 5, νομίζω, ή 5 ή 8. Το λες οικονομικό όμως. Δεν ξέρω τώρα αν έχει αυξηθεί η τιμή, το λέω γύρω στο λίρο με 8 ευρώ, κάτι τέτοιο, δεν είμαι σίγουρη, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Και έχει πολύ λεπτό πινελάκι που σε βοηθάει να μπεις μέχρι εδώ πέρα, άμα σου αρέσει. Οπότε, βάλω μαύρο μολύβι από την Ere Due, μέσα στο μάτι εδώ. Να πάρω την W7, την απόχρωση, την Touch, αυτήν εδώ, με ένα σφιχτό έτσι μολυβάκι, πινελάκι, σήμερα όλο μολύβι λέω, και θα έρθω και θα κάνω smudge, αλλά δεν με βολεύει το συγκεκριμένο, θα ψάξω ένα τέλος παντών που να με βολεύει. Συγγνώμη, έχω ξεχάσει ανοιχτό το θόρυβο, δεν το έχω. Υπέροχο και θα ξαναπάω λίγο με μολύβι. Έχω βάλει και από πάνω για να κρατάει λίγο περισσότερο. Και τώρα θα πάω στην MD τη μάσκαρα. Στα χείλη θα κινηθώ στο Nudo Cafe και θα πάω από το μολύβι της MUA, από την σειρά Intense Color, την Obsession απόχρωση και θα κάνω περίγραμμα. Θα πάω... Είναι πραγματικά αγαπημένο μου νουτ και έχω πάρα πολύ καιρό να το βάλω. Από την Golden Rose, που ίσως θα είναι το μοναδικό πράγμα, αν μου τελειώσει, να ξαναγοράσω από την Golden Rose, γιατί δεν την στηρίζω, λόγω ότι είναι τουρκική εταιρεία. Και γι' αυτό. Τέλος πάντων, να τα αφήνουμε αυτά. Είναι από τη σειρά Golden Rose Velvet Matte Lipstick, αυτά εδώ πέρα, το νούμερο 31. Είναι φανταστικό νουτ. Θα βάλω και λίγο gloss, να δώσουμε μια ωραία ζωντάνια. Θα βάλω από τη Magic Studio αυτά εδώ πέρα. Θα βάλω ίσα μόνο. Και έχει μικρογκλιτεράκια και είναι και το διαφανές που θα δώσει μια πιο ωραίο glitter. Είναι δραματικό το μακιγιάζ αυτό, αλλά νομίζω ότι δεν είναι και απαγορευτικό λόγο εποχής, λόγω άνοιξης. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ, ένα βραδάκι είναι υπέροχο. Πάμε να κάνουμε και ένα κοντίνο να δούμε πώς είναι και τελειώσαμε.
Η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει και αυτό εδώ πέρα το glow που δίνει όλη η βάση μου. Είναι υπέροχο. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το μακιγιάζ. Ας είναι καλά αυτή η κοπέλα που έτυχε να τη δω στο Instagram και με έδωσε έμπνευση και έκανε αυτό το μακιγιάζ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι μου. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε like, μια εγγραφή στο κανάλι μου, να με ακολουθήσετε στα social media. Αν θέλετε, αφήστε με και ένα σχόλιο από κάτω. Δεν θυμάμαι, σας είπα να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι μου. Αν δεν σας το είπα, σας το ξαναλέω. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το μακιγιάζ. Δεν ήταν δικό μου. Απλά εγώ το έκανα λίγο πιο δικό μου. Δεν είχε κάνει ακριβώς τέτοιο eye look. Απλά μου έδωσε την έμπνευση. Και το πήρα και το έκανα λίγο πιο δικό μου, όπως είπαμε και πριν στην αρχή. Αυτά. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, μην ξεχνάτε να χαμογελάτε και να ονειρεύεστε. Φιλάκια.